Ο κύριος Περδίκης. Κύριε Πρόεδρε, τον τελευταίο φορά πριν 15 μέρες που ψηφίσαμε συμπληρωματικό προϋπολογισμό για να καλύψουμε το δεύτερο πακέτο της βοήθειας του Υπουργείου Εργασίας, είχα κάνει μια τοποθέτηση που δυστυχώς αποδείχτηκε προφητική. Ότι η καθυστέρηση στην καταβολή των επιδομάτων για τους ανθρώπους του πολιτισμού θα οδηγούσε σε αντιδράσεις και σε επανάσταση. Και σήμερα είχαμε αυτή τη μεγάλη διαδήλωση των ανθρώπων του πολιτισμού. Είναι κρίμα πραγματικά που οι ανθρώποι του πολιτισμού, αντί να βρίσκονται στα θέατρα, αντί να βρίσκονται στη σκηνή, βρίσκονται μέσα στους δρόμους και διαδηλώνουν για αυτήν την κοροϊδία, η οποία κοροϊδία συνεχίζεται και νομιμοποιείται με τον προϋπολογισμό που έχουμε μπροστά μας, γιατί δεν υπάρχει κονδύλι. Δεν υπάρχει κονδύλι το οποίο να αφορά την αποπληρωμή αυτού του χρέους κατόπιν της εξαγγελίας των ψίχουλων των 900 ευρώ για 3 μήνες στην ανεργία που οδηγήθηκαν στην ανεργία από διατάγματα της κυβέρνησης οι άνθρωποι αυτοί. Από αυτόν το βήμα, όπως και πριν από 15 μέρες, κάνω έντονη και δυνατή έκκληση προς την κυβέρνηση και των Υπουργών Παιδείας και των Υπουργών Οικονομικών να οδηγήσουν το συντομότερο στην κατάληξη αυτήν την υπόθεση, γιατί μας προσβάλλει. Μας προσβάλλει όλους και όλες.